Και το ρεπορτάζ το παιχνίδι. Μουράφσκι, η παλιά στην αντεπίθεση εδώ για το Λαζανά. Η παλιά ήταν από τον Κουεμάχα, υπόδειξη offside στο 5ο λεπτό. Να δούμε το replay. Όχι, δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται ο Λαζανά σε αυτή τη φάση, λάθος του βοηθού, του κυρίου Πεταλά. Βλέπετε τον νεαρό που έγινε πρωταγωνιστής ενός ιστορίας πριν από λίγο καιρό με την πρόορια ανανέωση του συμβολέου του και την διάθεση των διοικούντων της Μεγάλη να τον ανανεώσουν τελικά μετά από πιέσεις εκεί. Για να δούμε την ομάδα της ΑΕΚ όμως με τον Σέζαρ που βγάζει δύσκολα από Λιωτόπουλος κόρνερ στο 7ο λεπτό. Ένα το λεπτό εκτελεί ο Σέζαρ, πρώτο δοκάρι, η μπάλα περνάει, ευνηδιάζεται ο Σοάρες. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 1ο λεπτό της συνάντησης. Να ο Άρης που κρατάει την μπάλα, Νεμπεγλέρας. Παίζεται λέει ο κύριος Τεροβίτσας. Το σουτ, επέμβαση από τον Χιώτη στο σουτ του Πασαλή προς το 6ο λεπτό. Συνοστισμός στην περιοχή του Πουλιωτόπουλου, εκτελεί ο Λιμπερόπουλος. Περνάει μπάλα από όλο τον κόσμο, ευκαιρία για την ΑΕΚ, σώζει ο Πουλιωτόπουλος σε αυτό το πλασέ του Κατσουράνη που παραλίγο να χρηστεί σκόρερ για μία ακόμη φορά εφέτος. Συνεχίζει η ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία στο 26. Προφανώς ο Άρης, και φάνηκε αυτό, άλλαξε λίγο τρόπο παιχνιδιού, πέρασαν 2-3 παίκτες πιο μπροστά νωρίτερα, γι' αυτό και η ΑΕΚ βρέθηκε τόσες φορές εύκολα στην αντεπίθεση. Τώρα ο Χατζάρας θέλει πάλι παίκτες να ηρεμήσουν το παιχνίδι τους. Και να κρατήσουν τις θέσεις τους προφανώς, να μην αφήνουν χώρους. Την ώρα που ο Κατσουράνης εδώ κάνει μια εκπληκτική παλιά το Λιμπερόπουλο. Ευκαιρία! Φοβερό σου του Σέζαρ πάνω στην κίνηση. Σηκώνει το σημαίακι η κυρία Μπαϊρακτάρη για offside, ενώ είχε διώξει ο Πουλιωτόπουλος την μπάλα στο 31ο λεπτό. Για να δούμε. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση offside. Δεν σήκωσε άλλωστε εδώ η κυρία Μπαϊρακτάρη. Αφήνει ο Λιμπερόπουλος το σουτ του Σοάρες. Εδώ είναι που σηκώνει για offside η επόπτης και διώχνει τα πόδια ο Πουλιωτόπουλος. Δεν την είδε ο κύριος Τεροβίτσα. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Νομίζω ότι το λάθος είναι του κυρίου Τεροβίτσα. Και εδώ στη συνέχεια η δεύτερη υπόδειξη. Σωστή και πάλι από τον Σέζαρ που ήταν offside. Νεμπεγλέας έχει έρθει αριστερά για την ομάδα του. Η παλιά εκεί όπου βάζει το δεξί πόδι ο Σοάρες. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Ευκαιρία με τον Σέζαρ. Σουτ out στο 40. Από το γύρισμα του Λιμπερόπουλου, αφύλακτος ο Βραζιλιάνος αστοχή. 44ο λεπτό. Η ΑΕΚ με τον Μάλμπασα, παλιά για τον Ίβιτς. Καραμπόλες. Κάτι ζητούν εκεί με τον Ίβιτς, παίκτες της ΑΕΚ, από τον κύριο Τεροβίτσα. Εδώ ο Μουράφσκι. Και στη συνέχεια ο Κουεμάχα δίνει τη μάχη του. Ο κύριος Χατζάρας διαμαρτύρεται, για να δούμε. Κάποιο χέρι υποστηρίζαν νωρίτερα ότι έγινε από τον Καλιμάνη, νωρίτερα η παίκτες της ΑΕΚ. Ενώ τώρα βγαίνει μπροστά με τον Σοάρες, κόντρα τελευταία στιγμή από τον Παπαδόπουλο. Out την μπάλα. Φάνηκε σαν κόντρα από τον Παπαδόπουλο εδώ, για να δούμε τον Σοάρες. Κοιτάξτε πώς περνάει ο Βραζιλιάνος, σλάλομ μέσα στην περιοχή. Και πετάει μόνο στην μπάλα out. Έκρηξη των παδών της ΑΕΚ που φωνάζουν συνθήματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Θέλουν από την ομάδα τους ένα γκολ. Λιμπερόπουλος γύρισε να πάρει την μπάλα. Θέλει να περάσει για τον Κατσουράνη. Σέντρα του Κατσουράνη. Πέρασε η μπάλα για τον Σέζαρ. Ευκαιρία το shoot out. Στο 57. Τα πλάνα από τους πάγκους των δύο ομάδων. Εδώ ο Γιώργος Σαντέρας, ο οποίος σάντως στη θέση του καθιστός. Offside, ψών το σημαίακι κυρία Μπαϊρακτάρη, Κουεμάχα εκτεθειμένος στο 58. Δεν νομίζω, στο ξεκίνημα της φάσης, μάλλον καλυπτόταν ο παίκτης του Άρη. Μπούρμπος. Τα κουνάκια του Κατσουράνη για τον Σοάρες. Έδιωξαν οι φιλοξενούμενοι, ο Νεμπεγλέρας σηκώνει το κεφάλι, βγάζει για τον Λαζανά. Αντεπίθεση της ομάδας Θεσσαλονίκης. Λαζανάς βλέπει την κίνηση από την άλλη πλευρά του Κουεμάχα. Ο Καμερουνέζος με τον Μπούρμπο απέναντί του. Αν ένα σουτ, δύσκολη επέμβαση του Χιώτη. Κόρνερ. Ευκαιρία για τον Άρη στο 59. Παράξενη τροχιά η μπάλα.
Και ο παδί του Άρη εδώ στις κερκίδες χορεύουν πίσω από την εστία του Χιώτη, ενώ εδώ βλέπουμε πώς έγινε η φάση. Κόρνερ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μια ώρα στο παιχνίδι. Το κόρνερ με τον Εμπεγλέρα. Ανέβηκε και ο Κολτσίδας, η εκτέλεση από τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή. Πέρασε η μπάλα. Το γύρισμα, ο Άρης εκεί πιέζει με τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα χέρια του Χιώτη. Εδώ Αβραμ Παπαδόπουλος. ΑΕΚ Άρης 0-0. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δεν έβαλε γκολ. Ο Άρης κρατάει, ο Μάλμπασα για την ΑΕΚ και να και άλλη ευκαιρία σε αυτή τη φάση με τον Ζούλιο Σέζαρ στο 61 για την ομάδα του Σάντος. Εδώ από το Μάλμπασα βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μόνος του απέναντι από τον Πουγιωτόπουλο, με δύναμη η μπάλα του Ιουγκοσλάβο. Δεν ζήγησε το πλασέ στον αέρα, ο Σέζαρ αστόχησε. Η ΑΕΚ δεν είναι αναπίστευτο στον κάθετο άξονα. Προσπαθεί από τα πλάγια. Οι αλλιές αυτές που έχουν γυρίσει έχουν φέρει είτε τον Κατσουράνη στον πρώτο μήχρονο είτε τον Σέζαρ ως τώρα στο τετατέτα, αλλά πάντα από τα πλάγια. Όπως και τώρα εδώ ένα γύρισμα, ένα Ολυμπερόπουλος, χάνεται τον κοντρόλ του το στήθος, έδειξε ο Καλυμάνης. Διεκδίκη στον αέρα, φάουλ, σφύριγμα του Τεροβίτσα, νομίζω υπερβολικό εδώ. Εδώ ο Σουάρες, μάχες στην περιοχή του Πουριωτόπουλου, φάουλ για την ΑΕΚ. Στο 73, ο Σέζαρ εκεί όπου διώχνουν αρχικά τη Θεσσαλονίκη, ο Άλβες γεμίζει, ευκαιρία για τον κόλ για την ΑΕΚ. Ο Λιμπερόπουλος κάνει το 1-0, σκόρερ στο 74ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0, ξέσπασμα στο Ολυμπιακό Στάδιο από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Εδώ ο αρχηγός της ομάδας του Σάντος πανηγυρίζει. Πέμπτο δικό του γκολ εφέτος στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε στον πάγκο της ΑΕΚ επικρατεί αυτή η αίσθηση της λύτρωσης. Εδώ ο Λιμπερόπουλος, βλέπετε το ύφος του, ξέσπασμα για τον ίδιο και για την ομάδα του από το φάουλ αυτό του Σέζαρ. Εδώ ο Άλβες έστρωσε ιδανικά για τον συμπαίκτη του. Ο Πουλιωτόπουλος προσπαθούσε να προλάβει τη φάση. Ακόμη μια φορά ο Πορτογάλος εδώ, ο Μπρούνο Άλβες, γεμίζει. Δεύτερο δοκάρι, ο Λιμπερόπουλος σκοράρει. ΑΕΚ Άρης στο 74, 1-0. Συμπληρώθηκε το ημίωρο πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιώργος Νηφλής μας ενημερώνει και για επικείμενη αλλαγή, ενώ ξαναβλέπετε τον γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου. Και το παιχνίδι λίγη, ο Κολτσίδας, ο Μουράφσκι και ο Νεμπεγλέρας τα λένε με τον κύριο Τεροβίτσα. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Λιμπερόπουλου. Γιώργο Νηφλή, πάρε το λόγο αν έχεις να προσθέσεις κάτι και αν έχεις κοντά σου κάποιο πρωταγωνιστή. Γιώργο, όχι, πηγαίνουμε προς το χώρο που γίνονται. Να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει όμως, καθώς έχουμε διαμαρτυρίες. Έχουμε διαμαρτυρίες σχετικά με το θέμα του offside που έγινε νωρίτερα. Οι άνθρωποι δεν νομίζω, για το φάουλ κάτι λένε, αλλά νομίζω ότι έγινε κακή συνεννόηση. Όχι, όχι, για το φάουλ δεν υπάρχει, ούτε ο κύριος Χατζάρας δεν είπε τίποτα για το φάουλ. Ναι. Τα έβαλε με τους παίκτες του. Θεωρεί ότι στο πρώτο ημίχρονο κοπήκαν δύο αντεπιθέσεις του Άρη. Α, με μάλιστα, λάθος είναι offside. Αναδρομικά δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, ναι, δεν. Και τώρα δίνει χειραψία στον κύριο Σάντος. Τελειώνει το παιχνίδι. Είπαν αυτά που ήθελαν να πούν. Τελείωσε τώρα. Με μια παράδοξη φάση τελείωσε το μάτς και έγινε επίσης το φάουλ ο Άρης. Δεν συνέχθηκαν οι παίκτες του. Δεν έγινε καν ουσιαστικά σουτ προς την εστία. Έγινε μια κακή εκτέλεση. Η ΑΕΚ πήγε στην αντεπίθεση. Το μάτς τελείωσε με τη νίκη της ομάδας του Σάντος με τον γκολ του Νίκου Λιμπερόπουλου από το 74. Κεφαλιά σε εκείνο το λεπτό από το γύρισμα του Μπούρμπου, από το γύρισμα του Άλβες. Πέμπτο γκολ του Λιμπερόπουλου στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ φτάνει τους 44 βαθμούς. Πάντα μέσα στο παιχνίδι του τίτλου. Για ένα ακόμα παιχνίδι δεν κατορθώσαμε να πάρουμε κάποιο βαθμό. Ένα βαθμό τουλάχιστον της οπαλίας. Δεν είχαμε τις ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη περίπου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, δεχτήκαμε κάποιο γκολ και χάσαμε το βαθμό. Τώρα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε το παιχνίδι με τον Όφη και πάση θυσία πρέπει να πάρουμε τους 3 πόντους. Ίσως δεν είναι η στιγμή να το ρωτήσω αυτό, αλλά τι έχει συμβεί φέτος και ο Άρης έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, τι γίνεται? Εντάξει, λίγο η τύχη αν θες.